Το ζήτημα του Εβάν Φουρνιέ έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Ο Γάλλος Guard Forward αναζητά ομάδα στην Ευρώπη και οι τελευταίες πληροφορίες τον συνδέουν εκ νέου με τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, ο Φουρνιέ θα μπορούσε σύντομα να γίνει το πιο καυτό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς δεν έχει λάβει προτάσεις από το NBA. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί εδώ και καιρό την περίπτωσή του, ενώ αναφέρει και ενδιαφέρον από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, επισημαίνει ότι ο ελληνικός σύλλογος, μετά την επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ, δεν μπορεί να προσφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ, Λούκα Βιλντόσα και Κίναν Εβανς, συναντήθηκαν για γεύμα σε ένα γνωστό εστιατόριο στη Βουλιαγμένη, μαζί με τους μάνατζερ της εταιρείας που τους εκπροσωπεί. Ο μάνατζερ της Octagon ανέφερε σε ανάρτησή του: «Η οικογένεια της Octagon απολαμβάνει ένα απόγευμα στο εστιατόριο Ιθάκη μαζί με τον θρυλικό Κλαούντιο Βιλιανουέβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη. Κίναν Εβανς, Τόμας Γουόκαπ και Λούκα Βιλντόσα πέρασαν ένα υπέροχο απόγευμα μαζί».